Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, εύχομαι συν Θεό και πάλι μαζί στην εκπομπή μας να πούμε δύο λόγια επικοδομητικά για κάποιες ψυχές που ακούνε, για κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους αρέσει η Ορθοδοξία, διότι τώρα έχουμε την άνοδο της Ορθοδοξίας, έχουμε καταστάσεις που ο νέος κόσμος θα αρχίσει να ενδιαφέρεται, γιατί έχουμε εξάπλωση της γνώσης και με αυτόν τον τρόπο η γνώση αυτή του Ευαγγελίου θα πάει και στα πέρατα της Οικουμένης. Ήδη ενδιαφέρονται πολλοί λαοί για το τι σημαίνει Ορθοδοξία, τι σημαίνει μοναχισμός, τι σημαίνει Άγιον Όρος, τι σημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα με τη χάρη του Θεού έχουμε κοντά μας έναν εκλεκτό άνθρωπο, έναν μοναχό του Αγίου Όρους, τον πατέρα Δωρόθεο. Πατέρα Δωρόθεε, χαίρετε την ευχή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα του απευθύνουμε ορισμένα ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι, σαν λαϊκοί εμείς, αλλά πάντοτε ένα σώμα της Εκκλησίας, διότι κλήρος και λαός και μοναχισμός αποτελεί την Εκκλησία του Χριστού. Σαν λαϊκοί λοιπόν εμείς, που προσπαθούμε λίγο εδώ με τις δικές μας μικρές δυνάμεις, Πάτερ Δωρόθε, να κάνουμε κάποια προσπάθεια κι εμείς, μήπως κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και εσείς σαν μοναχός θα ξέρετε περισσότερα από αυτά τα θέματα και παρόλο ότι εμείς δεν θέλουμε να διαχωριζόμαστε από τους Ορθοδόξους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα σώμα η Ορθοδοξία όπως και είναι ένα σώμα, γι' αυτό θα σας κάνουμε και ορισμένα ερωτήματα και οι αγαπητοί φίλοι εδώ που μας βλέπουν, οι αγαπητοί μας αδερφοί, θα έχουμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις και πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας για το θέμα των νηστείων. Και ξέρετε γιατί το λέω. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν την νηστεία σαν ένα επουσιώδες πράγμα. Ενώ η νηστεία είναι κάποιο ουσιαστικό πράγμα στη θρησκεία μας, δεδομένου ότι η Ορθοδοξία την έχει θεσπίσει, καλώς οι πατέρες την έχουν θεσπίσει και το Ευαγγέλιο μας την θεσπίζει και ο Κύριος μας μιλάει για την νηστεία σε πολλά σημεία. Λοιπόν, εμείς ακολουθούμε την νηστεία των Χριστουγέννων και την 40η νηστεία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, με δύο λόγια πώς είναι η νηστεία επάνω στο Άγιον Όρος τις ημέρες αυτές. Με τη βοήθεια του Θεού θα σας πω και εγώ λίγα πράγματα. Δεν είμαι και τέλειος γνώστης και να ξέρω να μιλάω και πολύ καλά, αλλά με απλά λόγια ας πούμε, ό,τι και εγώ γνωρίζω θα σας πω. Οι τέσσερις μεγάλες νηστείες που έχουμε είναι τις που τηρούμε τέλος πάντων στο Άγιον Όρος, είναι των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Σαρακοστής, των Αγίων Αποστόλων, και της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο, στις 15 μέρες. Για όσους δεν γνωρίζουν, η νηστεία βέβαια του πριν το Πάσχα, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι η πιο αυστηρή νηστεία, κρατάει και πολλές μέρες και όλες τις μέρες πλην Σαββάτου και Κυριακής τρώμε αλάδωτο. Σαββάτου και Κυριακή επιτρέπεται και τρώμε λαβερά φαγητά. Οι άλλες νηστείες είναι δεν είναι τόσο πολύ αυστηρές και κρατάνε και πιο λίγο χρονικό διάστημα, μόνο που η νηστεία των Αγίων Αποστόλων δεν είναι κάθε χρόνο ίδιες καθορισμένη ας πούμε, γιατί μετακινείται, γιατί το Πάσχα όταν πέφτει πιο αργά μικραίνει η νηστεία των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας και παλιά οι πιο παλιοί χριστιανοί τηρούσαν τις νηστείες αυτές όπως πρέπει να τις τηρούν. Σήμερα έχουν λίγο χαλαρώσει τα πράγματα και πολλοί ανθρώποι, τέλος πάντων μερικοί ας πούμε, σου λέει εγώ θα φάω λαδερό ας πούμε, δεν πειράζει γιατί να φάω αλάδωτο, θα φάω λαδερό. Πάντως να σας διακόψω για λίγο, με την έγκριση του πνευματικού μπορεί κανείς να τροποποιήσει λίγο την νηστεία. Όχι να φάει βέβαια κρέας σε μια νηστήσιμη ημέρα, αλλά αν έχει το στομάχι του, ας πούμε, να πιει λίγο γάλα κλπ. Αυτά τα κανονίζει ο πνευματικός και ο γιατρός κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εάν κινδυνεύει η υπέργυρη, παραδείγματος χάρη, εμείς που έχουμε εκεί ένα ίδρυμα και έχουμε κάποιους υπέργυρους ανθρώπους, αυτούς που είναι πάνω από 80 χρονών δεν τους νηστεύουμε. Αυτοί θέλουν. Αλλά κινδυνεύουν και αυτοί, ας πούμε, αν δεν φάνε λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνεται με διάκριση και νηστεία, συμφωνείτε? Ναι, με διάκριση γιατί όταν υπάρχει θέμα αρρώστιας, τότε οπωσδήποτε δεν επιβάλλεται ο κανόνας, δηλαδή
ότι ακόμα πρέπει. Και στους μοναχούς. Ακόμη και στους μοναχούς όταν είναι θέμα αρρώστιας. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι καλά, γιατί να μην νηστέψει. Αφού η νηστεία, επειδή παρακούσαμε ας πούμε, το κύριό μας, η νηστεία ήταν και αυτός ένας λόγος που φύγαμε, μας έδιωξε από τον παράδεισο. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Παρακολή, με προλάβατε, ναι. Με προλάβατε. Αγαπητοί φίλοι, όσο και επουσιώδες αν φαίνεται αυτό στους σημερινούς ανθρώπους, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι ο Κύριος έχει θεσπίσει την νηστεία ακριβώς την ημέρα που είπε στους πρωτόπελους τους «Δεν θα φάγετε από αυτό το είδος του δέντρου». Και αυτό ακριβώς μας επιβάλλει μία επιπλέον υποχρέωση απέναντι στην πεπτοκούσα φύση που έχουμε εμείς, απέναντι στο γεγονός ότι νηστεύοντας κάνουν μία υπακοή στο θέμα του Θεού που είπε στους πρωτοπλάστους. Δηλαδή γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο πιο υπάκουοι από τον Αδάμ και την Εύα, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, οι οποίοι παρόλο που ο Θεός τους προετοίμασε και τους είπε «Δεν θέλω να φάτε, η θέλησή μου, η βούλησή μου είναι να μην φάτε από το δέντρο αυτό», ενώ είχαν τόσα άλλα δέντρα, ας πούμε 999 δέντρα διαφορετικά να φάνε, αυτή τη συνενέση, μάλλον την προτροπή του διαβόλου, έφαγαν από εκείνο το δέντρο ακριβώς που τους είχε απαγορέψει ο Θεός και τους είχε πει «Μην παραβείτε αυτό». Παρέβησαν δηλαδή μέσω της νηστείας ακριβώς, μέσω του ότι έφαγαν από τον απογορευμό. Και αυτό είναι ένα συμβολισμός βέβαια, ένα συμβολικό όπως λένε οι πατέρες, αλλά είναι και ουσιαστικό, διότι το ουσιαστικό είναι η παρακοή στο θέλημα του Θεού. Οπωσδήποτε. Και εφόσον ας πούμε ξέρουμε ότι επέσαμε από τον Παράδεισο και όπως λένε ας πούμε και διαβάζουμε, υπερηφάνεια, παρακοή και γαστριμαργία. Βέβαια, μπορεί να μην έχουμε φτάσει σε μέτρα τελειότητος και να λέμε ότι είμαστε απαθείς, αλλά όταν δείχνουμε στον Κύριό μας καλή προαίρεση και υπακούμε στην Εκκλησία, εντάξει, μπορεί να φάμε λίγο παραπάνω, δεν έχουμε φτάσει στην αγιότητα που φτάσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά δείχνοντας όμως υπακοή και όταν τηρούμε τις νηστείες, τότε και ο Κύριος βλέπει την προαίρεσή μας και σιγά σιγά μας βοηθεί και γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί παλιά οι Πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν αυστηρούς κανόνες για αυτούς οι οποίοι παραβαίνανε, Τετάρτη και Παρασκευή πρέπει να φυλάγεται, να είναι νηστίσιμες, να νηστεύουν οι άνθρωποι Τετάρτη Παρασκευή όλο το χρόνο, εκτός μεγάλης εορτής που γίνεται κατάλυση του ελαιού. Γίνεται κατάλυση, αναλόγως όταν είναι θεομητορική εορτή ή του Κυρίου, δηλαδή όταν είναι, όπως λέμε, τα Θεοφάνια ή άλλες εορτές που γιορτάζουμε τη μνήμη, ας πούμε, των μεγάλων εορτών του Κυρίου μας, Θεοφάνια, η γέννηση του Κυρίου μας και άλλες εορτές, ή θεομητορικές της Παναγίας μας, όταν λέμε για πολύ μεγάλες εορτές που υπάρχουν στην Ορθοδοξία μας, τότε γίνεται κατάλυση μέχρι και ψαριού, όταν πέφτει Τετάρτη και Παρασκευή. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα σημεία τα οποία μας δείχνουν ότι πρέπει να νηστεύουμε. Γιατί εκτός νηστείας, οι Άγιοι Πατέρες εβάλανε αυστηρούς κανόνες και μέχρι που έφευγε από το σώμα της Εκκλησίας, έφευγε ο άνθρωπος. Δεν το δεχόντουσαν στην Εκκλησία όταν δεν τηρούσε Τετάρτη, Παρασκευή και τις καθορισμένες μεγάλες νηστείες που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τις τέσσερις μεγάλες νηστείες, όπως είπαμε, τις μεγάλες της Σαρακοστής, των Χριστουγέννων, της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο, 15 μέρες και των Αγίων Αποστόλων. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δείχνοντας υπακοή, οπωσδήποτε, και ο Κύριος μας συγχωρεί ορισμένα μικροαμαρτήματα μέχρι να φτάσουμε στο όσο πιο τέλειο βαθμό εξελίξεως, ναι, που μπορούμε να φτάσουμε με τη βοήθεια του Θεού πάντα και όχι με τις δικές μας προσωπικές δυνάμεις. Οπωσδήποτε. Κάτι άλλο, Πάτερ, μέσα στο Ευαγγέλιο ξέρετε ότι ο Χριστός όταν δεν μπόρεσε να βγάλουν τα δαιμόνια οι μαθητές του και ο πατέρας εκείνος που είχε το πονεμένο, δαιμονισμένο αυτό παιδί παραπονέθηκε στο Χριστό και μας και είπε γιατί δεν μπόρεσαν, δεν ίσχυσαν, δεν μπόρεσαν δηλαδή οι μαθητές του να βγάλουν τα δαιμόνια, τότε ξέρετε ότι ο Χριστός μας είπε διότι δεν έχετε πίστη και τα δαιμόνια αυτά βγαίνουν με νηστεία και προσευχή. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να το προσέξουμε. Ότι ο Σατανάς
εκείνους που δεν νηστεύουν και δεν προσεύχονται, τους έχει πιο πρόχειρους και τους ταλαιπωρεί περισσότερο. Γι' αυτό και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακές επιρροές, είτε δαιμονισμένοι είναι, είτε σε περιπτώσεις μαγείας ακόμα που έχουν πέσει θύματα μαγείας, πρέπει με προσευχή και νηστεία και με την ευλογία του Πνευματικού και της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά συγχρόνως και με προσευχή και νηστεία, διότι αυτό ήταν και ο λόγος του Κυρίου μας, ότι τα δαιμόνια αυτά με προσευχή και με νηστεία μπορούν μόνο να εκβληθούν. Και όχι μόνο εκ μέρους του ανθρώπου που πάσχει από τα δαιμόνια που υποφέρει, αλλά και εκ μέρους εκείνου ο οποίος προσπαθεί να τον βοηθήσει να βγάλει τα δαιμόνια, του ιερέα, ο οποίος λέει τις ευχές, ας πούμε, για να αντίον των δαιμονίων. Γιατί πρέπει να έχει και πίστη αυτός που προσέρχεται. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με πίστη και γίνονται θαύματα. Γιατί πηγαίνουν με. Η προαίρεσή τους δεν είναι. Πώς να πούμε. Έχουν αγαθή προαίρεση. Πηγαίνουν με πίστη και σου λέει ότι άμα θα πάω σε έναν άνθρωπο του Θεού, πράγματι μπορεί να απελευθερωθώ από οτιδήποτε, ας πούμε, και να με ενοχλεί. Που τα προσώτα, οι προσώτες ενοχλήσεις στον άνθρωπο είναι από εκ των δαιμονίων. Μάλιστα. Ίσως είναι και το άλλο που λέει ότι μεταξύ δύο οι οποίοι προσέρχονται στο όνομά μου, είμαι κοντά τους και τους βοηθάω. Ναι. Είναι και αυτό βέβαια. Δείχνει την ενότητα. Γιατί βέβαια σήμερα ζούμε σε δύσκολα χρόνια, γιατί όπως λένε και οι προφητείες των Αγίων Πατέρων και όλα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, θα φτάσουν, λέει, οι άνθρωποι που δεν θα υπάρχει πλέον αγάπη. Δεν θα υπάρχει αγάπη πραγματική επί του Θεού. Και έτσι, οπωσδήποτε γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα και βλέπουμε την κατάσταση και την κατάδεια που φτάσαμε σήμερα. Πάτερ Δωρόθε, επειδή δεν σας έχουμε πολλές φορές, είχαμε την τύχη σήμερα να σας έχουμε στην εκπομπή. Και επειδή τα παιδιά εδώ, οι αγαπητοί φίλοι, Χριστό αδερφοί, Βασίλειος Αθανάσιος, ο άλλος Βασίλειος, θα ήθελα να κάνουν ορισμένες ερωτήσεις. Θα επωφεληθούμε και θα ακούσουμε από τα παιδιά τι έχουν να σας ρωτήσουν και με τη δύναμη του Θεού να απαντήσουμε. Ναι. Ό,τι μπορώ κι εγώ. Ναι, να μιλήσουμε κάτι από την Αποκάλυψη. Βεβαίως. Λέει σε κάποιο σημείο, έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πώς μπορούμε να το σχολιάσουμε. Λίγο διαφορετικά. Και αν μπορείτε να απαντήσετε ίσως αργότερα, αν δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε και στα παιδιά, έτσι που κοιτάξτε, εγώ βέβαια δεν είμαι σε αυτό το πράγμα πολύ κατατοπισμένος. Δεν είμαι, γιατί η Αποκάλυψη, ούτε και οι Άγιοι Πατέρες ήταν πολύ ελάχιστοι οι οποίοι εξηγήσαν την Αποκάλυψη. Σωστά. Αλλά λίγο πολύ από αυτό που καταλαβαίνουμε, μιλάει για λοιμούς, μιλάει για ότι αυτοί που θα πάρουν το χάραγμα βέβαια, θα υποκινούνται υπό του Σατανά. Δεν θα είναι ελεύθεροι να μπορούν να ζήσουν ελεύθερα το αυτεξούσιο πλέον, ας πούμε, θα είναι... Εσχερμένο. Ναι, γιατί ο Σατανάς θα πάρει πλήρη εξουσία στους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν τη σφραγίδα του. Και έτσι θα είναι γιατί αδύνατη η μετάνοια, ναι, σχεδόν. Γιατί είναι άρνηση του Χριστού, ας πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, με συγχωρείτε που σας δίκοψα, ναι, ναι, να προσέξουμε πάρα πολύ τη στιγμή αυτή που ετοιμάζουν κάποια σχέδια από την ΕΟΚ να φέρουν τις καινούργιες ταυτότητες με το σφράγισμα. Και εσείς είστε αντίθετος στο να υποκύψουμε να πάρουμε ταυτότητες. Οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε και να πάρουμε. Είναι ένα σύσσωμο. Πολλοί μοναχοί, αλλά και η κοινότητα του Αγίου Όρους, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, είχαν γράψει, νομίζω και στον Ορθόδοξο τύπο, δεν θυμάμαι ακριβώς, και είχαν πει ότι δεν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες. Βέβαια και ο Κύριος, νομίζω τώρα κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν θα αφήσει να γίνουν δηλαδή τα συμβάντα αυτά τώρα που ζει ο κόσμος, τα έχει όλα σήμερα ο κόσμος, ας πούμε, λίγο πολύ, όλοι ζούμε με καλοπέραση, υπάρχει πληθώρα αγαθών και τώρα είναι πιο εύκολα ο άνθρωπος να κολλαστεί, να ξεφύγει. Και νομίζω ότι από υπάρχει... Από την ευκλαχνία του, ναι, θα δώσει κάποια ευκαιρία, ίσως και μέσα από δεινά. Μέσα από δεινά, από πολέμους που έχουν προφητευτεί που θα γίνουν αυτά πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί είναι αλήθεια ότι στη θλίψη ο άνθρωπος θυμάται το Θεό. Όταν περνάει καλά και με καλοπέραση και όλα του πάνε καλά, ας πούμε, σου λέει εγώ καλά είμαι, γιατί, δηλαδή τον Θεό τον... Δεν σκέφτεται πολύ το Θεό ο άνθρωπος και δεν είναι μόνο ένας, όλος ο κόσμος έτσι έχουμε αυτή την αδυναμία και επειδή ο Κύριος τα βλέπει και θέλει να σωθούν όσο δυνατόν πιο πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να συμβούν ορισμένα πράγματα για να μπορέσουμε κι εμείς μέσα από θλίψεις, ναι, και στενοχώριες να γυρίσουμε
κοντά στο Θεό. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και κατά κάποιο τρόπο να σωθούμε. Ναι. Επομένως, μέσα στην Αποκάλυψη, καλώς επισημαίνεται ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι θα έρθουν συμφορές στους ανθρώπους εκείνους, διότι θα είναι υπό την αιγίδα του διαβόλου. Και ο διάβολος δεν θα κάνει κανένα καλό σε αυτούς τους ανθρώπους, παρά αντιθέτως, θα επιτρέψει ο Θεός να πιούν από το κρασί του θυμού του Θεού, όπως λέει η Αποκάλυψη, και να πάθουν τόσα δεινά. Τρεις μεγάλες πληγές περιγράφει η Αποκάλυψη για εκείνους οι οποίοι έχουν σφραγιστεί, αγαπητοί φίλοι, από το θέμα του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Νομίζω ο Θανάσης. Ναι, πάντα σας ακούω με μεγάλη προσοχή, σας, κύριε Βασίλη, που μου κάνετε, περί της νηστείας που λέγατε προηγουμένως. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να κάνω νηστεία και δεν μπορώ. Τι μου συνιστάτε εσείς ως ναι. Πάτερος, πατέρας να κάνω και ίσως και κάποιοι άλλοι ακούσουν να μας πείτε κάποια... Ναι. Κοιτάξτε, τι είναι αυτό που με εμποδίζει δηλαδή. Θέλω πραγματικά, αλλά δεν μου έρχεται δηλαδή να νηστέψω. Κάτι άλλο σημαίνει που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως εσείς έχετε τη φώτιση από τον Θεό να το πείσετε. Κοιτάξτε, όλα βέβαια αυτά τα έχουν ερμηνεύσει και οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε. Ο άνθρωπος μακριά από τη Θεία Κοινωνία, μακριά από την εξομολόγηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, μας έχει ο Κύριος μας εδώ τόσα πολλά, πώς να πει κανείς, επισημάνει, ναι, που μπορούμε πλέον μέσα από τον δρόμο αυτό που έχει χαράξει ο Κύριος μας να προχωρήσουμε. Με άλλο τρόπο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε να καλυτερεύσουμε. Εάν δηλαδή δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Γιατί ο διάβολος έχει εξουσία στον άνθρωπο όταν τον έχει σε ορισμένα αμαρτήματα δεμένο. Από τη στιγμή όμως που πάει ο άνθρωπος με ταπείνωση να εξομολογηθεί κάτι σε ένα πνευματικό, ο διάβολος εκεί αυτό τον ενοχλεί. Τον ενοχλεί η εξομολόγηση, γιατί το δαιμόνιο ταπεινώνεται. Σε αποκαλύψεις που έχουν γίνει σε Αγίους, σε πατέρες της Εκκλησίας μας, έχουν πει ότι δεν παίζει ρόλο αν ο παπάς, ο ιερέας είναι ορθόδοξος, μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος τέλειος, να έχει και αυτός ορισμένα πράγματα που να έχει μερικά αμαρτήματα. Ο άνθρωπος όμως που θα πάει με αγαθή πρόθεση να εξομολογηθεί, ο Θεός βλέπει την προαίρεσή του, ότι πάει στο όργανο του Θεού, που έχει θέσει σαν όργανο ο Κύριος μας τον ιερέα, να πάει να εξομολογηθεί. Εάν θα πάει, ο Άγιος Άγγελος σβήνει αυτά τα οποία έχει κάνει ο άνθρωπος. Επομένως, τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πάει με συντετριμένο πνεύμα να εξομολογηθεί στον ιερέα, εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Άγγελος από κοντά σβήνει αυτά που έχει πράξει και ο διάβολος χάνει εν μέρει την εξουσία που έχει στον άνθρωπο. Και τον βοηθάει με τη χάρη του ο Κύριος, εφόσον χάνει ο πονηρός, ενεργεί το Πανάγιο Πνεύμα του Κυρίου μας και βοηθάει τον άνθρωπο να προχωρήσει και να καλυτερεύσει η κατάστασή του. Κατά άλλο τρόπο, ας πούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει. Γιατί με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια και με την Θεία Κοινωνία που θα του πει βέβαια ο πνευματικός πότε πρέπει να πάει να κοινωνήσει, έτσι, τότε και μόνον μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δει μια καλυτέρευση στη ζωή του. Κατά άλλο τρόπο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ο διάβολος, εφόσον έχει την ίδια εξουσία, δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει, εφόσον δεν έχει πάει να εξομολογηθεί, τότε έχει την ίδια δύναμη. Εσύ μπορεί να θέλεις, αλλά δεν μπορεί να βοηθηθείς. Αυτός εξουσιάζει ορισμένα σημεία στον άνθρωπο και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πάτερ Δρόθε, από ό,τι αντιλήφθηκα κι εγώ, πρώτο είναι η μετάνοια, όπως μας εξηγεί και ο αγαπητός Βασίλειος, ο οποίος έχει κάνει μια πανέμορφη εικόνα της Θεοτόκου εδώ και με δικιά του προσπάθεια έχει γράψει πίσω δύο λόγια. Και με παρακάλεσε να τα δείξουμε. Είναι η μετάνοια πρώτον, η εξομολόγηση εκ των υστέρων, η Θεία Κοινωνία, μετά την ο Εκκλησιασμός και βέβαια η προσευχή και η ομολογία πίστεως, τα οποία είναι τα στοιχεία αυτά που, όπως είπατε στον αγαπητό Θανάση, τον αδερφό μας εδώ, χρειάζονται σαν προϋποθέσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Θεού μετά να προχωρήσει και στην ορθόδοξη βιωτή, δηλαδή να κάνει έργο, αυτά ακριβώς που μας λέγει το Ευαγγέλιο, την νηστεία, την προσευχή κλπ. Κατά το μέτρο του δυνατού, αγαπητέ Θανάση, διότι όλοι κάπου χάνουμε και, όπως είπε και ο πατήρ Δωρόθεος, θα μετρήσει περισσότερο η προαίρεσή μας
Δηλαδή το ότι δεν αρνηθήκαμε να κάνουμε τον αγώνα και την προσπάθεια, παρά το αποτέλεσμα. Διότι αν μιλήσω και εγώ προσωπικά, πολλά αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Αλλά παίρνω θάρρος από τα λόγια του Κυρίου που λέει αγωνιστείτε, προσπαθήστε και εγώ θα είμαι κοντά σας. Θα σας βοηθήσω ο να φέρετε κάποιο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, συγγνώμη, στην Εκκλησία να είμαστε κοντά, στην εξομολόγηση, στην Αγία Κοινωνία και όλα τα άλλα έρχονται σταδιακά, με τη δύναμη του Θεού πάντα και όχι με τη δική μας προσπάθεια, με τη δική μας αξιοσύνη, με τη δική μας μικρή προσπάθεια, αλλά με τη χάρη του Θεού, μπορούμε να καταφέρουμε και την νηστεία να γίνεται άκοπα, είχος μεγάλο κόπο να νηστεύουμε. Και θα έλεγα, Πάτερ Λιδόθερα, αν μου επιτρέπετε, κανείς αρχίζει από τα έτσι, σπουδότερα, να κόψει πρώτα το κρέας, παραδείγματος χάρη, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά αρχίζει να κόψει τα γαλακτερά και λίγο μετά το λάδι. Βέβαια, είπαμε, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις που αν ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν τον εζορίζει και τόσο η Εκκλησία του, ώστε να εξουθενωθεί και να αποσκυρτήσει. Αλλά όλα γίνονται σταδιακά και με τη δύναμη του Θεού. Δεν ξέρω αν. Εγώ μπορώ να πω κάτι από τη δική μου την εμπειρία. Είμαι τώρα γύρω στα 11 χρόνια περίπου που είμαι στο Άγιον Όρος. Εντάξει, δεν είμαι ο τέλειος μοναχός. Προσπαθώ κι εγώ, ας πούμε, κατά το. Όσο μπορώ κι εγώ. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι κοντά στην Εκκλησία, να εκκλησιάζεται, να έχει πνευματικό και ο Κύριος, ας πούμε, για τον λόγο που γνωρίζει ο Κύριος βέβαια, τα κρίματα του Κυρίου είναι άβυσσος, δεν μπορούμε εμείς να τα ξέρουμε. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι χρόνια να κάνει πνευματική ζωή όσο γίνεται και να μην έχει απελευθερωθεί από τα πάθη και εν γέννη από τον πόλεμο που του κάνει ο πονηρός. Όμως επειδή ο Κύριος γνωρίζει πόσο εμείς έχουμε ωφέλεια από τον πόλεμο που μας κάνει ο πονηρός, γιατί υπάρχει δύση να έχω εγώ πόλεμο, αλλά πρέπει να έχω και την υπομονή. Ο Κύριος ξέρει ότι αν μου πάρει αυτόν τον πόλεμο μπορεί να πέσω σε χειρότερα. Και επειδή ξέρει ότι υπάρχει περίπτωση να πέσω σε χειρότερα, επιτρέπει να έχω τον πόλεμο αυτόν πολλά χρόνια, για να μάθω και πώς με πολεμάει καλύτερα το δαιμόνιο αυτό που με πολεμάει, τον κάθε άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πόλεμο, ούτως ώστε και εγώ να γνωρίσω περισσότερο τον πόλεμο που μου κάνει ο πονηρός, να γίνω πιο έμπειρος και να ταπεινώνομαι. Γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να ταπεινωνόμαστε. Εάν εμένα με απελευθερώσει. Μέσα από τις δοκιμασίες δηλαδή. Ναι, μαθαίνουμε. Συντριβόμαστε. Λέμε, ας πούμε, πράγματι ότι δεν αξίζω τίποτα, αλλά βλέποντας την προαίρεση που έχει ο Κύριος, μπορεί κάποιος άνθρωπος να πολεμείται χρόνια, αλλά αν υπομένει όμως αυτόν τον πόλεμο που έχει, που υλογίζεται σαν μαρτύριο ενώπιον του Θεού, τότε και ο Κύριος μας βοηθεί και στο τέλος θα μας απαλλάξει από ό,τι πόλεμο και αν έχουμε. Γιατί ο Κύριος αυτό θέλει, να είμαστε ταπεινωμένοι για να μας σώσει στην ουράνια βασιλεία. Λέει, πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Ναι, πρέπει να ταπεινωθούμε, να γίνουμε σαν τα παιδάκια που δεν γνωρίζουν τίποτα. Αλλά πρέπει να έχουμε και απλότητα και να μπορούμε, για να μπορούμε να σωθούμε στο τέλος. Γιατί τελικά, χωρίς ταπείνωση, ναι, δεν μπορεί να σωθεί κανένας άνθρωπος. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, Πάτερ Δόθε, πάλι να συμπληρώσω ότι να έχουμε το φρόνημα των ταπεινών των παιδιών, αλλά τη γνώση του Ευαγγείλου πρέπει να την έχουμε. Οπωσδήποτε, γιατί τα παιδιά. Ανδρός, ναι, και φρόνημα και ψυχή αγαθού παιδιού, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί τα παιδιά, όπως λένε, δεν έχουν γνώση, έχουν μόνο την αγνότητα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση τελικά. Που είναι η κορυφαία των αρετών. Να πεθάνουμε ορθόδοξοι, και εγώ αυτό προσεύχομαι, λέω, Χριστούλη μου, βοήθησέ με να πεθάνω ορθόδοξος χριστιανός, με το ρασάκι μου και με ό,τι ατέλειες και αν έχω, να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να αποκτήσω και πιο περισσότερη ταπείνωση. Γιατί ιδάλλως είναι πολύ δύσκολο να. Πραγματικά και ο Ισάκος Σύρος έχει μια προσευχή, την ξέρετε, Πατέρ Δωρόθε, που λέει «Πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σόδελο». Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν, η σοφροσύνη που σημαίνει εγκράτεια, και στα σαρκικά και στα πνευματικά θέματα, σοφρόν άνθρωπος είναι εκείνος που είναι εγκρατής σε όλα, είναι μεγάλη αρετή, αλλά η κορυφαία των αρετών μαζί με την αγάπη είναι η ταπεινοφροσύνη. Όπως και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, αν δεν έχετε αγάπη, που σημαίνει ταπείνωση συγχρόνως, γιατί για να αγαπήσει ο άνθρωπος πρέπει πρωτίστως να ταπεινωθεί,
δεν θα μπορεί να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Κοιτάτε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τι χρυσορυχείο γνώσεων και απόψεων έχει η Ορθοδοξία μας και πώς αν κανείς αρχίζει να μπαίνει μέσα στα θέματα της Ορθοδοξίας, αισθάνεται αυτή την πνευματική γλυκύτητα, αισθάνεται το πνεύμα του να αγαλιάζει κοντά στο Θεό και την ψυχή του να νιώθει τη γαλήνη του Σωτήρος μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε να σώσει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη και τον τελευταίο αμαρτωλό άνθρωπο, ο Χριστός μας έδωσε το αίμα του και μια σταγόνα του αίματος του Χριστού, ένα ηλεκτρόνιο από μια σταγόνα του αίματος του Χριστού είναι ικανό να σώσει όλο το σύμπαν αυτό που ξέρουμε, και το πνευματικό και το υλικό. Τέτοια είναι η δύναμη της θυσίας και του αίματος του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Χρειάζεται όμως και νύψη, εγρήγορση και προσευχή, όπως είπαμε, Πάτερ Θεώθε. Οπωσδήποτε, διάκριση. Για να μην εισέλθουμε σε πειρασμό και το μεν πνεύμα πρόθυμον, όπως μας αγράφει ο αγαπητός φίλος Βασίλης, η δε σάρξ ασθενής. Και συμπληρώνει, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Τα έχει γραμμένα στο πίσω μέρος της εικονίτσας και τον ευχαριστούμε τον Βασίλη για αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ακόμα να ρωτήσουμε. Όχι. Καλώς. Εμείς θα θέλαμε να δώσουμε και κάποιο άλλο μήνυμα, Πάτερ Δωρόθε. Πολλοί κόσμος, όπως θα ξέρετε και εσείς, έρχεται και ρωτάει, μας ρωτάει, σας ρωτάει μάλλον, τι να κάνουμε με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και με το θέμα της συνθήκης Σέγγεν. Και έχουμε πάρα πολλούς αγαπητούς φίλους οι οποίοι ανησυχούν. Όμως και αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι μια δοκιμασία την οποία θα τη στείλει ο Θεός για να ξεκαθαρίσουν οι σωστοί χριστιανοί από εκείνους οι οποίοι έχουν το σαρκικό φρόνημα και φοβούνται μήπως χάσουν την επίγεια τροφή. Αλλά θα σας πω και εγώ μια άποψη δική μου, Πατέρ Δωρόθε, ότι ο Θεός, όπως δεν άφησε τους Ισραηλίτες στην έρημο να πεινάσουν, αλλά τους έστελνε το μάνα, γιατί και στον πρώτο πειρασμό στην έρημο είπε: δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Ναι. Επομένως, μπορεί ο Θεός να μας δώσει και τα υλικά αγαθά, αν εμείς μείνουμε σταθεροί, σαν έθνος, σαν Ορθόδοξοι, σαν πανορθόδοξη στρατιά, απέναντι σε όλους αυτούς τους σκοτεινούς ανθρώπους του πλανήτη, οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα καινούργια φακελώματα, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη συνθήκη Σέγγεν. Πέστε μας και στη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, δεν έχω το βιβλίο να το πω όπως το γράφει, ας πούμε, όμορφα και ωραία. Λέει ότι ο Σατανάς, ο διάβολος δηλαδή, ή ο Αντίχριστος, ας πούμε, που θα έρθει, τέλος πάντων πριν να έρθει ο Κυριός μας δεύτερα παρουσία, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είναι, αλλά κάτι τα καταλαβαίνουμε, σημεία, ναι, τα σημεία των καιρών. Ότι είμαστε κοντά. Λέει ότι αυτός δηλαδή θα θέλει, ούτως ώστε πριν να έρθει, να έχουν πάρει το σημάδι του οι άνθρωποι. Ούτως ώστε να έρθει αυτός, αλλά να το έχουν πάρει. Δηλαδή θα το πάρουν με κάποιο τρόπο, είτε με κάρτα, είτε με οτιδήποτε, για να βάλει αυτό το τελικό σημάδι στο τέλος, με τις ακτίνες που λένε λέιζερ, που θα μπει μέσα στο δέρμα και δεν θα, και δεν θα εξαλείφεται, ας πούμε. Και γιατί ειδικά το βάζει στο δεξιό χέρι, γιατί λένε, ας πούμε, ότι επειδή κάνουμε με το δεξί χέρι το σημείο του σταυρού και ο διάβολος πάρα πολύ απεχθάνεται το σημείο του σταυρού, γιατί με αυτό το σημείο ο Κύριος μας τον νίκησε κατά κράτους, γι' αυτό το λόγο θέλουν στο μέτωπο που γίνεται, που σημειώνεται το σημείο του σταυρού το και με το δεξί χέρι, ναι. Και κάποτε κάποιος μοναχός, πριν λίγα χρόνια, από το Άγιον Όρος, είχε πει ότι θα διοχετεύουν με αυτό το ηλεκτρονικό το σφράγισμα και κάποιον πομπό, κάποιο μικρό, δεν ξέρω πώς λέγεται, ας πούμε. Ένα μικρό τσιπ. Ναι, το οποίο λέει θα έχει ισχύ 1 βατ και μέσω δορυφόρου θα μπορούν να ελέγχουν τους ανθρώπους. Ακριβώς. Και θα μπορούν να τους επηρεάζουν. Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, Πάτερ, εφαρμόζεται ήδη, από ό,τι ξέρουμε, σε μικρή κλίμακα στον κόσμο, στην Αμερική και σε άλλα κράτη, και θέλουν να τη φέρουν και στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας πυρήνας αντιδράσεως πάνω σε αυτά τα σχέδια των ανθρώπων αυτών του σκότους, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι οι Ορθόδοξοι φορείς, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, το Άγιον Όρος οπωσδήποτε, πάρα πολλά μοναστήρια, έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι σχεδόν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και οι αντιδράσεις που γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
Μου είπατε ότι κι εσείς είχατε παρασταθεί στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ναι, στο Ελικής. Είχατε μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ναι, είχαν μαζευτεί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, βάλανε λόγο κοντά στο Λευκό Πύργο και μιλήσανε για τη συνθήκη Σέγγεν, για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είπανε, αναπτύξανε πολλά θέματα τα οποία γνωρίζουν από κοντά. Γνωρίζουν πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει σε όλη τη γη. Και για αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι είπανε και με ντοκουμέντα πολλά πράγματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και πράγματι είμαστε σε δύσκολα χρόνια. Τώρα συγγνώμη για την... τι ερώτηση με ρωτήσατε, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε κι εμείς. Έχουμε μια ερώτηση απ' έξω τα παιδιά και καλύτερα να ακούσουμε τα παιδιά την ερώτηση. Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πάντα. Αν υποθέσουμε ότι θέσκατε σε εκείνη τη μέρα, μακάρι να βοηθήσει ο Θεός, είμαι προσιλωμένος κοντά του και μου περάσουν αυτό το μικροτσίπς χωρίς να το γνωρίζω. Τότε τι γίνεται, πατέρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι γνωρίζουμε από τις γραφές και από τους Αγίους Πατέρες, αυτός που θα βάλει το σφράγισμα, ο Αντίχριστος, θα το βάλει, αλλά θα είναι εγνώση ο κάθε άνθρωπος ότι αυτό είναι το σφράγισμα. Γιατί αν δεν είναι εγνώση, δεν θα μπορεί να πει μετά στον Κύριό μας ότι εν γνώση του ήρθε μαζί μου. Μάλιστα. Γιατί λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι πού θα πολεμήσει ο Δράκοντας, λέει τους ανθρώπους, πού στη γαστέρα, εκεί που πονάμε όλοι μας, έχουμε την αδυναμία μας. Δηλαδή, όποιος δεν θα μπορεί, όπως γράφει και η Αποκάλυψη, όποιος δεν θα πάρει το χάραγμα, δεν θα μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει. Άρα, θα μας ζωρίσει ο Σατανάς, ο Αντίχριστος θα μας ζωρίσει. Αυτός, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή θα δείξουμε την προαίρεσή μας. Αν έχουμε καλή προαίρεση και θα δοκιμαστούμε βέβαια, στην αρχή μπορεί να τυραννηθούμε λιγάκι, αλλά ο Κύριος θα μας βοηθήσει, αρκεί να έχουμε εμείς την προαίρεση. Και καλό θα είναι να κάνουμε και μια προετοιμασία με την νηστεία. Από τώρα. Ώστε να μην μας φανεί και στο τέλος, αν υπάρχει μια μικρή έλλειψη τροφίμων. Οπωσδήποτε. Έτσι. Αλλά αυτά τα δεινά, αγαπητέ αδερφέ, θα είναι μόνο για λίγα χρόνια. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα ζούμε τότε, ή όσοι θα ζουν, όσοι από τους χριστιανούς θα ζουν. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Θα είναι λίγοι εκείνοι που θα παλέψουν με την τρομερή δύναμη του Αντιχρίστου. Εμείς οι άλλοι φαίνεται ότι ο Θεός θα κανονίσει έτσι τόσο ώστε να μην βρισκόμαστε εκεί. Ίσως. Ή αν βρισκόμαστε να μας δώσει τουλάχιστον τη δύναμη να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην. Να μπορούμε να κρατηθούμε στην πίστη. Και όπως είπε και ο Κοσμάς Ιωτολός, ο Μέγας εις Απόστολος Άγιος Κοσμάς Ιωτολός, Χριστός και ψυχή μας χρειάζεται και αν πέσουν επάνω μας αυτά δεν μας τα παίρνουν. Πάτερ, εάν δεν τα δώσουμε εμείς, την ψυχή και τον Χριστό δεν μας τα παίρνει κανένας. Αν εμείς. Αγαπητοί, αν εμείς δεν υποκύψουμε και δεν τα δώσουμε. Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα μία ερώτηση. Νομίζω ότι ο χρόνος μας έχει σχεδόν περάσει. Θα ευχαριστήσω τον Πατέρα Δωρόθεο. Πάτερ, θα σας ευχαριστώ. Την ευχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Εύχομαι, αγαπητοί φίλοι. Πάντοτε ο Θεός μας ευλογεί να έχουμε πάλι τον Πατέρα Δωρόθεο και άλλη φορά μαζί μας. Θα ξέρω και πιο πολλά πράγματα. Πολύ καλά. Θαυμάζω την απλότητά του και την ειλικρίνειά του και τη σέβομαι. Εύχομαι σε όλους, αγαπητοί φίλοι, να είστε πάντα καλά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, χουσίν Θεό, να μας αξιώσει ο Θεός πάλι να μιλήσουμε με κάποιο εκλεκτό καλεσμένο για θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία. Χαίρετε. Yes.